Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο με κάτι που σχολιάστηκε πάρα πολύ χθες στο Twitter και το ότι μπλοκαρίστηκε, αν το λέω σωστά, ο λογαριασμός του Τζίμερου στο Twitter. Πώς προέκυψε αυτό? Γίνανε πολλά report εξαιτίας των τελευταίων του αναρτήσεων. Η αιτιολογία επίσημη του Twitter διακοπής του λογαριασμού είναι ότι υπήρξε παραβίαση από το πολυμεσικό περιεχόμενο από τα media, δηλαδή τα βίντεο και τις εικόνες. Άρα? Τι γίνεται? Τον κατεβάσανε, τον κόψαν, τον μπλοκάρανε, γιατί, ρητορική μίσους και υποκίνηση σε μίσος. Αυτό είναι το πιο σοβαρό. Είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, λέει, αυτό αν μου επιτρέπεις, Νίκο, δεν είναι κάτι απλό. Θέλω να πω ότι πρέπει, δεν γίνεται έτσι από μόνο του. Αναγνωρίζουν τη ρητορική μίσους. Πρέπει να έχουν γίνει συγκεκριμένα reports, ένα συγκεκριμένος αριθμός reports, έτσι ώστε να το δούνε, να ασχοληθούν, να γίνουν οι μεταφράσεις, δεν ξέρω ποιος το ελέγχει, και να αποφασιστεί μετά ότι πρέπει να κατεβεί. Άρα αυτό μιλάμε για ένα διάστημα μεγάλο χρονικό, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Όχι πια, όχι πια. Από φέτος έχει ChatGPT, μπαίνει και τσεκάρει τεχνητή νοημοσύνη, γι' αυτό βγήκε ο κύριος Τζίμερος και είπε για τους... Δεν θέλω να αναπαράγω το δημοσίευμα, θα πω το νόημα του δημοσίευματος. Ναι. Για αυτούς που προγραμμάτισαν, καταφέρθηκε εναντίον αυτών που προγραμμάτισαν την τεχνητή νοημοσύνη που τον έκοψε. Γιατί αυτό έγινε. Δηλαδή μπήκε η τεχνητή νοημοσύνη και είδε, να ξέρετε, ότι ο τελειότερος υπολογιστικός αλγόριθμος είναι αυτός που τσεκάρει φωτογραφία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει στην αναζήτηση Google. Άλλο όμως για τη φωτογραφία και άλλο για το κείμενο. Και μιλάμε για μια πλατφόρμα όπως το Twitter που στηρίζεται στο γραπτό και όχι στη φωτογραφία, όπως παραδείγματος χάρη είναι περισσότερο το Instagram. Δηλαδή, καλή και η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τα λεγόμενα, αυτά που υπονοούνται, σαφώς δεν μπορούν. Πρέπει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνώση μιας κοινωνικοπολιτικής κατάστασης σε μια χώρα να φιλτράρει, να αναγνωρίσει και να πει εδώ τον κόβουμε. Δεν μπορεί να το κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Το λες τέλεια, αλλά το Twitter είπε σε κόβω για τις εικόνες, όχι για το κείμενο. Πάλι καλά δηλαδή που ανέβασε τις εικόνες. Εκεί θα καταλήξω. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι πλώτον το Twitter έχει αναβαθμιστεί, ότι μπορείς με 4-5 ευρώ, 6 ευρώ το μήνα να έχεις το δικό σου μπλε σηματάκι ότι είσαι ο Νίκος Βασιλάκος, η Face Κορδά, η Αφροδίτη Γραμμέλη και όλο το πάνελ να είμαστε, να προβαλόμαστε και να αφαινόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τόπο και τρόπο. Να ξέρετε ότι το Twitter θα γίνει το super social media και γι' αυτό το Facebook έχει κάνει το Project 95 για να το χτυπήσει. Νομίζω ότι το TikTok τα έχει ξεπεράσει όλα. Εννοείται, γιατί δεν έχει κόφτες στους χρήστες. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορεί... Εγώ σας ευχαριστώ. Σε έκοψα απότομα. Είσαι εσύ κόφτης. Αλλά έχει 3 λεπτά, μου λέει η Λεάνα, πάμε στο επόμενο θέμα. Με το κόφτης πήρα... Κάνε ό,τι θες, όλα δικά σας. Πήρα και εγώ την πάσα. Διακοπές. Πάμε λοιπόν δυνατά, συνεχίζουμε, περάστε όμορφα και ξεκουραστείτε. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για όλα. Εγώ σε ευχαριστούμε όλα... πολύ. Είσαι η συμπάθειά μου. Μαζί σας σε νέες περιπέτειες. Έτσι. Καλοκαιρινές, πολλά φιλιά. Καλοκαιρινές, γεια. Καλές διακοπές, ευχαριστούμε πολύ.